Θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με τα συμπεράσματα και την παρουσίαση μια έρευνας που πραγματοποίησε η Σχολή Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο COVID-19, η αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας και εμβολιασμός. COVID-19 στην Ελλάδα αποτέλεσε το θέμα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 12 με 27 Δεκεμβρίου. Συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 πολίτες. Ακριβώς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, Νίκο. Ακριβώς. Που απάντησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι. Και αφορά αυτή η έρευνα την νόσο COVID-19 και τον εμβολιασμό. Ενδεικτικά, έχουμε αποσπάσει κάποια Ακριβώς. από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, του πριν πρώτου μέρους της έρευνας. Αποτελέσματα. Πριν πάμε στην συζήτηση με τον κύριο Γλαμπεδάκη, προκειμένου βέβαια να μπούμε και στο κλίμα της έρευνας, ο κύριος Γλαμπεδάκης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχουμε ετοιμάσει, έχουμε ξεχωρίσει με τη βοήθεια της Γιώτας Αρχοντάκη, θα τα παρουσιάσουμε, κάποια γραφήματα, τον οδικό χάρτη των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας, προκειμένου μετά να μπούμε σε μία διαδικασία και να σχολιάσουμε με τον κύριο καθηγητή τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν. Από τα δεκάδες γραφήματα έχουμε ξεχωρίσει ίσως και τα πιο βασικά. Πρώτο ερώτημα, οι Έλληνες είναι ενημερωμένοι για τον ιό? Το 48,2% απάντησε ότι είναι καλά ενημερωμένοι. Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 23,9% συγκεκριμένα, απάντησε ότι είναι μέτρια ενημερωμένοι. Πολύ καλά, μόλις το 22,2%, ελάχιστα το 4,3% και καθόλου ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1,3% από τους ερωτηθέντες, από Οπότε, τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Οπότε ένα ποσοστό 60% περίπου γνωρίζει, είναι ενημερωμένο για τον ιό. Πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι ενημερωμένοι για τον ιό. Πολύ καλά υπηρεσίες σε σχέση με τις άλλες επιλογές. Πάμε στο δεύτερο γράφημα, στο δεύτερο από τα 9 τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Εμπιστοσύνη στις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων. Δηλαδή, κατά πόσο οι πολίτες, αυτοί που ερωτήθηκαν, εμπιστεύονται την επιστημονική κοινότητα. Και νομίζω το ποσοστό, Νίκο, είναι ανακουφιστικό. Δηλαδή, Βέβαια. Ότι ναι, εμπιστεύονται τους ειδικούς και τους επιστήμονες. Το 47,1% απαντάει κάτι τέτοιο. Το 46,7% τους πιστεύει, έχει εμπιστοσύνη, αλλά με ενδιασμούς. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό, μεγέθους 6,2%, που πάντα υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Εννοείται. 94% εμπιστεύονται τις εισηγήσεις των ειδικών. Πολύ σημαντικό, γιατί οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα από εμάς. Αυτό έλεγε ο καθένας να λέει ότι τα ξέρει όλα. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο γράφημα. Ποια είναι τα αίτια διασποράς του κορονοϊού, από πού μπορεί να διασπείρεται, να μεταδίδεται ο ιός? Εδώ νιώθουν βέβαια ανακουφισμένοι ποιοι? Οι καταστηματάρχες. Ακριβώς, και οι έμποροι στο λιανικό εμπόριο, που έχουν κατεβάσει ρολά σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και στην διασκέδαση απαντά το μεγαλύτερο ποσοστό, 40,3%, που έχει λογική, διότι σε αυτά σε χώρους εκδηλώσεων μαζεύονται, συγκεντρώνονται και οι περισσότεροι άνθρωποι, που είναι αυτό που ουσιαστικά δεν θέλουν να γίνεται οι ειδικοί. Μα και οι ίδιοι και οι δήμαρχοι που βγάζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα στην εκπομπή, οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί τονίζουν ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις κάπου ξεφεύγουμε, πρέπει να τραβήξουμε λίγο τα λουριά, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, να τηρήσουμε τα μέτρα, επιβεβαιώνεται μέσα από την συγκεκριμένη ερώτηση. Και μην ξεχνάς, Νίκο, ότι ήταν οι πρώτες οι οποίες ακυρώθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις και η διασκέδαση, όπως ήταν και τα καρναβάλια. Ακριβώς. Μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή η απάντηση, το ποσοστό αφορά βέβαια την Αττική, όπου επικράτησε κατά κάποιο τρόπο έτσι και μια σύγχυση. Υπήρξε σε αυτό και το κομμάτι, συνοστισμός, ακριβώς, έχουμε δει και συνοστισμό. Στις μετακινήσεις, στον τουρισμό κατ' επέκταση και στις αεροπορικές πτήσεις που γίνονται και 24,8%. Ακριβώς. Ενώ, κατά ψέματα, μετά την τουριστική περίοδο και λίγο πριν τελειώσει, αυξήθηκαν και τα κρούσματα και σε επίπεδο Κρήτης και στην Ελλάδα. Εκεί, περί τα μέσα του Αυγούστου, είχαμε μια εκτόξευση. Αυτό δεν μπορούσε να αποφευθεί, αναμφισβήτητα. Ήταν μια κρίσιμη περίοδος και αυτή. Εντάξει, οι άνθρωποι προσπάθησαν, τήρησαν τα μέτρα εκεί οι ξενοδόχοι, να λένε όλα τα την υγειονομικά αλήθεια, πρωτόκολλα. Αλλά εντάξει, κάπου ξέφυγε η κατάσταση. Καταστήματα 6,7%. Μέτρα πρόληψης τώρα.
Λοιπόν, η χρήση μάσκας είναι στην πρώτη θέση. Απάντησαν για τη χρήση μάσκας 24,1%, ένα ποσοστό τέτοιου μεγέθους. Ναι. Ενώ στην δεύτερη θέση, το 24%, απάντησε ότι μέτρο πρόληψης είναι η απολύμανση χεριών. Ναι, λέει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας πολίτης στην Ελλάδα μέσα σε μία περίοδο πανδημίας. Mm-hmm. Είπα, το 24,1% μας είπε η Γιώτα, χρήση μάσκας. Ακριβώς. Πρέπει να φοράει τη μάσκα του. Κάποιοι ωστόσο πιστεύουν, ίδιο ποσοστό, πρέπει να πλύνει τα χέρια του. Είναι από τα μέτρα πρόληψης που από την πρώτη στιγμή μας υποδείκνυαν οι ειδικοί και τη χρήση μάσκας και την καλή υγιεινή, την απολύμανση των χεριών. Μετά τι έχουμε, η τήρηση αποστάσεων. Μην πλησιάζουμε. Mm-hmm. Κοντά. 23,5%. Στη συνέχεια η απολύμανση των προσωπικών αντικειμένων 14,1%. Ο εγκλεισμός ή καραντίνα μέσα στο σπίτι 8,7% και κάτι άλλο 5,7%. Μάλιστα. Στην πρώτη θέση λοιπόν βλέπουμε χρήση μάσκας και απολύμανση ακριβώς, ένα χεριών. Εκεί 50% ή μισή. Πάμε στην επόμενη κάρτα, στο επόμενο γράφημα που έχει mm-hmm. να κάνει μετά τα μέτρα πρόληψης. Πηγαίνουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία τηρεί ο πολίτης. Τηρείς εσύ αυτά, προσωπικά. Αυτός που συμμετέχει στην έρευνα, που απαντά πολύ σωστά. Αν νιώθει ασφαλής με αυτά τα μέτρα τα οποία τηρεί. Και το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα ποσοστό περίπου 50%, απάντησε ναι, είμαι ακριβώς ασφαλής. Είμαι μερικώς ασφαλής, απάντησε το 45,3%. Όχι, δεν είμαι ασφαλής, ένα πολύ μικρό ποσοστό, 4,2%. Και κάποια άλλη απάντηση, το 0,8%. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φορά τη μάσκα και πλένει τα χέρια mm-hmm. του, χρησιμοποιεί αντισηπτικό και κρατά αποστάσεις, αυτός ο άνθρωπος μέσα του νιώθει ότι προφυλάσσεται mm-hmm. από τον κορονοϊό. Ακριβώς. Μάλιστα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο, στην τριετική πλειοψηφία. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο γράφημα, το οποίο έχει να κάνει μετά τα μέτρα λοιπόν ασφαλείας και αν αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς, τι θα έκαναν mm-hmm. αν είχα κάποια από τα συμπτώματα ίωσης. Πολύ σημαντικό, διότι ναι. Όταν κάποιος έχει τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να υποδεικνύουν και κορονοϊό, χτυπάει καμπανάκι. Να κάνει κάτι. Το 44,3% λοιπόν θα έκανε αρχικά το τεστ για τον κορονοϊό, ναι. ενώ το 36,2% θα έμενε στο σπίτι σε μια οικειοθελή καραντίνα. Στη συνέχεια, το 10,2% απάντησε ότι θα έκανε έναν συνδυασμό από ενέργειες, πιθανότητα και σε καραντίνα θα έμπαινε, αλλά και το τεστ θα έκανε. Ενώ το 6,1% θα πήγαινε αμέσως στο νοσοκομείο και το 3,2% δεν θα έκανε τίποτα. Μικρό ποσοστό. Μάλιστα. Που δεν θα έκανε. Βλέπουμε όμως θα έκανε αρχικά το τεστ και η οικειοθελή καραντίνα. Ένα ποσοστό εκεί κοντά στο 80%. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση για να κατανοήσουμε το πώς σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που δει κάποια συμπτώματα είτε στον ίδιο είτε σε κάποιον διπλανό του. Τι πρέπει να κάνει και τι σκέφτεται να κάνει ακριβώς, σε πρώτη όπως φάση. Όπως πολύ καλά το είπες, είτε σε κάποιον διπλανό του. Mm-hmm. Καμιά φορά πρέπει να ενεργοποιηθούμε ακόμα και αν η περίπτωση, το περιστατικό, δεν αφορά εμάς τους ίδιους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να η ενημέρωση, η χνηλάτιση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο γράφημα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πόσα γράφηματα, έχουμε ακόμα... Τρία. Έχουμε ακόμα τρία. Λοιπόν, ναι. Η ατομική ευθύνη των πολιτών στην εξάπλωση του ιού. Λοιπόν, η ατομική ευθύνη. Μία φράση την οποία ακούμε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Ναι. Ότι η ατομική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης του ιού. Το 58% απάντησε ότι είναι πολύ σημαντική η ατομική ευθύνη των πολιτών. Ενώ στην δεύτερη θέση, μεγάλη σημασία, απάντησε το 30,5%. Βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υποστηρίζει ότι η ευθύνη του κάθε ένα από εμάς έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα προκειμένου να μην μεταδώσουμε το νέο αυτό ιό. Μέτριο απάντησε το 8,4%, μικρό το 2,2% και 1% καθόλου. Αυτή ήταν η απάντηση ενός πολύ μικρού ποσοστού, μόλις 1%. Πάνω από το μισό λοιπόν των όσων ερωτήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα απάντησαν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ατομική ευθύνη σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε.
Τώρα, η αντιμετώπιση της Ελλάδας απέναντι στην πανδημία σε σχέση με τις άλλες χώρες, που στην αρχή, στην πρώτη καραντίνα, είδαμε ότι την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στον κορονοϊό την εκθίαζαν πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Το 40,2% απάντησε ότι διαχειρίζεται η Ελλάδα την κατάσταση μερικώς καλύτερα σε σύγκριση με άλλες χώρες, ενώ το 34,9% απολύτως καλύτερα απάντησε. Στην τρίτη θέση, το 23,7% απάντησε ότι η διαχείριση είναι σχεδόν ίδια με άλλες χώρες και το 1,2% χειρότερα από άλλες χώρες του εξωτερικού, είτε ευρωπαϊκές είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πάμε σε αυτούς που αν εμβολιαστούν, τι θα πράξουν μετά? Όταν εμβολιαστούν, τι θα πράξουν? Θα τηρούν τα μέτρα προστασίας, θα κρατούν τις αποστάσεις, θα φορούν μάσκα, θα πλένουν τα χέρια τους ή επειδή εμβολιάστηκαν θα νιώθουν ασφαλείς και ότι δεν πρόκειται κανείς να τους κολλήσει το οτιδήποτε? Πρέπει οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί να καταλάβουν ότι τα μέτρα πρέπει να τα τηρούν και μάλιστα αυστηρά. Εμένα κάπως με προβληματίζει το 40,5% που λέει ότι ανάλογα με την περίσταση, εγώ θα δω εάν θα φοράω μάσκα ή αν θα πλύνω τα χέρια μου. Θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής σε λίγα λεπτά. Πάντως, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα μέτρα πρέπει να τα τηρούν. Ακριβώς, και όσοι έχουν εμβολιαστεί, διότι είτε δεν έχουμε εμβολιαστεί, είτε δεν έχουμε εμβολιαστεί. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. 37,6% απαντά ότι πάντα θα πρέπει να τηρούνται αυτά τα μέτρα προστασίας, είτε έχει εμβολιαστεί κανείς είτε όχι. Το 15,7% απαντά ίσως και το 6,2% ποτέ. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτήν την τελευταία. Η τελευταία? Από αυτήν την τελευταίο γράφημα. Ένα μεγάλο ποσοστό απαντά ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με τις περιστάσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γλαμπεδάκη. Γιώτα, παραμένεις μαζί μας, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή του και το σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Σε εσάς και στην κυρία Αρχοντάκη. Παρουσιάσαμε κάποια από τα βασικά γραφήματα και τα αποτελέσματα της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που πραγματοποίησε εκεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και βέβαια συντονίσατε εσείς ο ίδιος προσωπικά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας ποιο είναι? Δηλαδή, αν έπρεπε να σταθείτε κάπου, πού θα στεκόσασταν? Ότι οι Έλληνες έχουν μία εμπιστοσύνη πλέον στους ειδικούς, και αυτοί οι ειδικοί είτε είναι επιστήμονες είτε είναι της πολιτείας εκπρόσωποι, αφού το ποσοστό, όπως είδατε, είναι συντριπτικό. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι θα επακούσουν και στους εμβολιασμούς και σε ό,τι άλλο προτείνει η επιστημονική κοινότητα, και ότι σύντομα θα απαλλαγούμε από αυτή την πανδημία. Και βέβαια, κύριε καθηγητά, πιάσατε θέματα που αφορούν και την ενημέρωση και την εγκυρότητα των πληροφοριών και τις περίφημες συνωμοσίες και τα μέτρα πρόληψης και τους εμβολιασμούς, αλλά και την κοινωνική απομόνωση των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας που δεν θα εμβολιαστούν, την κοινωνική απομόνωση που ίσως γνωρίζουν σε επαγγελματικούς χώρους, στο δρόμο, στις οικογένειές τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, και αν κάποιοι δεν εμβολιαστούν πρέπει να παραμείνουν εκτός της καθημερινότητας των υπολείπων, ώστε να μην επιμολύνει τους άλλους και να βοηθηθεί και η εθνική οικονομία να ξανασταθεί στα πόδια. Την ίδια ώρα βέβαια σου λέει το κράτος ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Σύμφωνοι. Από την άλλη όμως μιλάμε και για κοινωνικούς αποκλεισμούς από την ίδια την πολιτεία μέσω της πραγματικής οικονομίας. Να σας πω, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον με ένα βούρδουλα πάνω στο κεφάλι μας διαρκώς. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κατανοήσουμε το τι πρέπει να κάνουμε, είτε για προσωπικό όφελος είτε για κοινωνικό όφελος. Δεν μπορούμε δηλαδή να μαζευόμαστε σε γάμους και σε πανηγύρια και να διασπείρουμε τον ιό, και από την άλλη μεριά να μην στεναχωριόμαστε ότι κάποια καταστήματα κλείνουν, ότι το εμπόριο βυθίζεται. Πρέπει να έχουμε μια συνέστηση και συνείδηση ότι οι πράξεις μας έχουν αποτέλεσμα και πρέπει να είμαστε συνεπείς στις πράξεις μας. Και εκεί ξέρουν καλύτερα από εμάς αυτοί που ασχολούνται με το θέμα. Δηλαδή οι ειδικοί
δημοξιολόγοι, ειδικοί επιστήμονες. Πρέπει να τους υπακούμε. Υπήρξε... Και το κάνω, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτό κάνει. Και επιβεβαιώθηκε και μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας. Υπήρξε κάποιο ποσοστό σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση που σας ξάφνιασε? Κοιτάξτε, με ξάφνιασε λίγο το ποσοστό που το θεώρησα αρχικά μεγάλο, το ιατροβιολογικού προσωπικού που είπε αρχικά ότι δεν θα έκανε το εμβόλιο. Αυτές ήταν οι πρώτες σκέψεις που έκαναν. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν όλοι, όχι όλοι, η μεγάλη πλειοψηφία έχει αλλάξει άποψη και εμβολιάζεται. Ήταν κάτι που περίμενα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα ήθελε να εμβολιαστεί. Όμως αυτό παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες και στη Γερμανία το ίδιο, δηλαδή 40% θα εμβολιαζόταν από το νοσηλευτικό και το 70% από το ιατρικό προσωπικό. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό το φαινόμενο μόνο, αλλά είναι διεθνές. Όμως σιγά σιγά αυτό οφείλεται στο ότι τα εμβόλια είναι καινούργιας τεχνολογίας και κάποιοι δεν τα εμπιστεύονται. Όμως τα εμβόλια για να πάρουν άδεια είτε από το CDC είτε από το Αμερικανικό οργανισμό, περνάνε μελέτες και έρευνες χιλιάδων ατόμων. Δεν βγαίνουν εύκολα στην αγορά και στον κόσμο. Οπότε λοιπόν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Μόλις έρθει η σειρά μου, γιατί δεν ήρθε ακόμα, θα το εμβολιαστώ και εγώ και όλα μου τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το περάσουμε και εσείς που διαφωτίζετε τον κόσμο, πρέπει να περάσετε το μήνυμα αυτό για το καλό όλο μας. Ωστόσο, κύριε Γλαμπεδάκη, το ποσοστό στην ερώτηση σχετικά με την τήρηση μέτρων προστασίας από όσους εμβολιαστούν, ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 40%, απαντά ότι ανάλογα με τις περιστάσεις θα τηρούμε και τα μέτρα. Δεν σας προβληματίζει? Όχι, εννοεί ότι όταν θα είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν είναι σε συγκεντρώσεις, θα φοράει και τη μάσκα του και θα προσέχει. Αλλά όταν είναι μόνος του στον δρόμο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα προσέχει. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Αυτό το περιμέναμε και είναι και λογικό. Και εγώ και εσείς και ο καθένας μας, όταν είμαστε μόνοι μας, δεν υπάρχει λόγος τώρα να φοράμε μάσκα. Ειδικά αν είμαστε και εμβολιασμένοι. Αλλά όταν είμαστε σε συναθρήσεις, σε παρέες, θα πρέπει να προσέχουμε. Αυτό εννοούσα. Αν είμαστε μόνοι μας και περπατάμε σε ένα δρόμο, θα πω εγώ ότι πρέπει να φοράμε μάσκα, ασχετά αν δεν υπάρχει άλλος κόσμος γύρω μας. Αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι αυτή η ψυχολογία του Έλληνα ίσως που εμβολιάζεται και κάπως χαλαρώνει λίγο, κύριε καθηγητά. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Χαλαρώνει με την έννοια ότι ο ίδιος δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσει από την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι φορέας. Γι' αυτό χρειάζονται τα μέτρα και γι' αυτό οι δικοί μας τα συνιστούν. Πρέπει να τα φοράμε, διότι ενδεχομένως εμείς να μην πάθουμε τίποτα ως εμβολιασμένοι, αλλά να γίνουμε φορείς και να το μεταδώσουμε σε κάποιον άλλο. Κύριε καθηγητά, 2 μήνες μετά η έρευνα πραγματοποιήθηκε 12-27 Δεκεμβρίου, σωστά? Σωστά. 2 μήνες μετά σήμερα, αρχές Μάρτη, θα υπήρχαν διαφοροποιήσεις, πιστεύετε, στα αποτελέσματα της έρευνας 2 μήνες μετά? Σίγουρα, αν την κάνουμε σήμερα την έρευνα ξανά, θα έχουμε διαφοροποιήσεις ειδικά στον τομέα του εμβολιασμού. Διότι έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, σχεδόν 1 εκατομμύριο, δεν υπήρξαν παρενέργειες, που πάρα πολλοί, όπως τα βλέπατε μέσα στα γραφήματα, φοβόταν ότι θα έχουμε παρενέργειες και μάλιστα πολύ ισχυρές. Τέτοιες δεν υπήρξαν, δεν υπάρχουν. Κατά συνέπεια, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους αμφιταλαντευόμενοι να το κάνω, να μην το κάνω, θα πάρουν απόφαση σίγουρα να το κάνω. Μάλιστα. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα, καθώς νομίζω βρίσκεται σε εξέλιξη και ο σχεδιασμός για μια νέα έρευνα. Όχι, είναι η ίδια έρευνα. Η έρευνα αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Είναι 5.700 περίπου τα ερωτηματολόγια τα οποία αξιοποιήθηκαν και είχε περίπου 90 διερευνόμενα πεδία. Επειδή οι εμβολιασμοί ήταν επίγοντες, γι' αυτό βγήκε το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην τηλεεργασία, στην τηλεεκπαίδευση και στις ψυχολογικές επιπτώσεις που είχε και έχει ο κορονοϊός και η ασθένεια, η COVID. Αυτό λοιπόν θα βγει περίπου σε 1 μήνα και θα ξέρουμε και τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού γύρω από την τηλεεργασία. Διότι, ας μην γελιόμαστε, πολλοί άνθρωποι, να μην σας πω οι περισσότεροι, πάνω από το 90%, δεν είχαν καμία επαφή. Ακριβώς. Για τηλεργασία. Ξαφνικά ήρθε αυτή η ανάγκη
και πάρα πολλοί προσαρμόστηκαν. Βέβαια. Για τηλεργασία και για τηλεκπαίδευση θα προσθέσω. Και για την τηλεκπαίδευση. Τηλεκπαίδευση. Το μόνο που είχαμε με μορφή τηλεκπαίδευσης ήταν το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Κανένα άλλο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και καμιά άλλη μικρότερη βαθμίδα σχολή δεν δούλευε. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε τις απόψεις του ελληνικού λαού και να τις μεταδώσουμε και στους υπόλοιπους για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στην Ακριβώς, κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια πρωτοβουλία θα επαναλάβω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.